Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Από 1.400 έως 10.000 ευρώ θα λάβουν εφάπαξ ως αναδρομικά ανάλογα με τον βαθμό τους τα περίπου 250.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ενώ 8.500 διδάσκονται στα ΑΕ θα λάβουν και εκείνοι εφάπαξ έως 10.000 ευρώ. Παρόμοιες επιστροφές θα γίνουν στο τέλος του έτους και σε δικαστικούς. Εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυβέρνηση δρομολογεί την επιστροφή αναδρομικών 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ενστόλους, δικαστικούς και πανεπιστημιακούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σχετική νομοθετική διάταξη με το παραπάνω ποσό να εγγράφεται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2018. Ακόμα και την Ολλανδική Βουλή απασχόλησαν οι καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων στην Ελλάδα. Χθες το Κοινοβούλιο της χώρας εξέτασε το ζήτημα της καταβολής συντάξεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε Ολλανδούς υπηκόους που έχουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Αυτό όμως που δεν αναφέρθηκε στην Ολλανδική Βουλή είναι το πόσο εκκρεμούν οι συντάξεις για τους ίδιους τους Έλληνες. Σήμερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 90.000 αιτήσεις για χορήγηση κύρια σύνταξης, 90.000 για επικουρική και 42.000 για εφάπαξ. Ο χρόνος αναμονής για την έκδοση της οριστικής κύρια σύνταξης φτάνει κατά μέσο όρο ακόμα και τα 2 χρόνια. Δικαιούνται το ημερομίσθιο όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ το χάνουν αν δεν ανοίξει η επιχείρηση στην οποία δουλεύουν. Έτσι, αν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που συνιστούν λόγω ανωτέρας βίας ο εργαζόμενος δεν μεταβεί στην εργασία του παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση καταβολής μισθού. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων σε ευρύτερες περιοχές της χώρας, απαιτείται ιδιαίτερη μέρημνα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο και με τις 707,08 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.